Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους όσους τώρα συντονίζονται στο Λίμπερο και στο ΠΑΟ 24. Ο Σταύρος Κόλγας είναι προβληματισμένος, είναι απογοητευμένος. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι όλοι στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι περήφανοι. Δεν είμαι απογοητευμένος. Και ευχαριστημένοι. Δεν είμαι απογοητευμένος. Μην βάζεις πράγματα. Έχω μίσους μέσα μου. Είναι άλλο το απογοητευμένος και άλλο το έχω μίσους μέσα μου. Μα πρώτα κοιτάς το σπίτι σου. Το σπίτι σου και η ομάδα σου. Μου το μαμίσαν το σπίτι μου. Το σπίτι σου και η ομάδα σου είναι μια χαρά. Μα. Σε κάνει περήφανο. Βεβαίως. Είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι μια ομάδα που ξεπερνάει όλες τις αναποδιές και καταφέρνει και κερδίζει. Αχα. Καμία άλλη ομάδα, δεν μιλάω υποθετικά, μιλάω έχει ξαναγίνει, που έχει υποστεί τέτοια αδικία, τόσες ποινές, τόσους μηδενισμούς σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι, σε τόσο κρίσιμο σημείο, δεν έχει καταφέρει να σταθεί όρθια. Βεβαίως. Ακόμα είναι, έχουμε ακόμα δρόμο. Θα δούμε και στο τέλος της χρονιάς τι θα συμβεί. Αλλά αυτό το πρώτο δείγμα του Σαββάτου και η αντίδραση και η νίκη και ο τρόπος είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερος. Ήταν πολύ έξυπνη η ομάδα. Για μένα είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς. Αυτή η αντίδραση και αυτή η νίκη απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο, πολύ καλό αντίπαλο, είναι μια από τις πιο σημαντικές της χρονιάς. Από όλες όσες έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ, ίσως είναι η πιο ιδιαίτερη. Γιατί δεν μπορείς να σταθείς όρθιος μετά από όλα αυτά. Δεν γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει. Κι όμως εκεί. Νίκη. Άλλη μια νίκη. Πάλι καλύτερος, πάλι έβγαλε την ποιότητά του. Έκανε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο τα οποία δεν μπορεί να κάνει η ομάδα. Αυτή την κομπίνα, άμα πας να την κάνεις, θα φύγει μπάλα εκτός γηπέδου. Αυτό που κάνει ο Πέλκας, όλα, ως αντίδραση. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Παοχής πρέπει να είναι πολύ καλά με τη δική του ομάδα και από εκεί πέρα να βλέπει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται δεξιά-αριστερά. Ο Παοχής θα παραδεχθεί ότι ευνοήθηκε. Τι να παραδεχτούν αυτοί, ρε. Αυτοί τι να παραδεχτούν. Ο άλλος ακόμα δεν φοβάται να πει ότι είναι γκολ του Βαρέλα. Ακόμα και ο πρόεδρος του. Δεν υπάρχει. Φοβάται. Ο πρόεδρος βέβαια που εξέθεσε τους μπλόγκερ του. Γιατί? Γιατί λέει 50-50 τον γκολ του ΠΑΟΚ. Ενώ? Ενώ οι άλλοι γράφανε τι, offside. Ποιος γράφει την offside ακόμα? Ο Κετσιτζόγλου εδώ πέρα κανονικά γράφει offside. Αποκλείεται. Γράφει την offside. Εκείνη την πρώτη ώρα έλεγε για offside, μετά το άλλαξε. Με τώρα ανέβασε πώς το εγώ τον έβλεπα χθες. Α, ότι είναι offside πάλι. Ναι. Για τον Χρυστοδουλόπουλο λέει αυτό δεν είναι offside. Δεν είναι offside ο Χρυστοδουλόπουλος. Εννοείται ότι δεν είναι offside ο Χρυστοδουλόπουλος. Αλλά δεν είναι offside και ο Μαουρίτσιο. Φυσικά δεν είναι offside. Ναι, είδες τι επικοινωνούν αυτοί οι καθυστερημένοι. Δεν υπάρχει καμία. Οι ψεύτες. Συμμετοχή με τη φάση. Το φαινόμενο του προσφυγόγαυρου ζούμε αυτή την εποχή. Αυτό ζούμε. Απίστευτα. Όπως δεν παραδέχονται το πέναλτι στο Γκρέσπο και μιλάνε μόνο για το offside. Το κάνουν και τρία μέτρα ενώ είναι μισό. Δεν έχουν τη δύναμη. Να πούν ναι, okay, ευνοηθήκαμε. Μαγκιά είναι να έχεις αυτή τη δύναμη. Να πεις ότι ευνοήθηκα και από αυτό ευνοήθηκα και στο τέλος της βραδιάς όταν ο διαιτής δεν έχει γράψει την αλήθεια στο φιλοαγώνος. Ότι τους κάλεσε να βγουν όπως παραδέχθηκε ο Κονέ. Ευνοήθηκα επίσης και χθες με προκλητικό τρόπο από έναν διαιτή που το ξανά έκανε πέρσι δύο φορές υπέρ της ΑΕΚ. Θέλει δύναμη, θέλει και άλλα πράγματα να έχεις πέρα από τα παντελόνια για να παραδεχθείς ότι ευνοείσαι. Βασικά πρέπει να μην είσαι συμπλεγματικός και νηστικός. Καταλαβαίνω εγώ ότι σαν οργανισμός είναι πλήγμα να μην πληρώσεις τα χρέη σου και να αποτιμήσεις να παίξεις με τη θύρα Ραφίνας. Το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Σου αφήνει κατάλοιπα. Έχεις δει τυπωμένο σε εισιτήριο παναξιακό ΣΑΕΚ. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Το ζούμε στην πόλη μας, δύο ομάδες το βιώνουν αυτό το πράγμα πόσα χρόνια. Ζούμε με οπαδούς τους, ξέρουμε τι βιώνουν. Και δεν το λέω υποτιμητικά, είναι πάρα πολύ άσχημο συνέστημα. Εντάξει. Και χαίρομαι που δεν το έχω ζήσει. Πραγματικά. Αλλά από την πείνα και το σύμπλεγμα
μέχρι το να φτάσουμε να μην παραδεχόμαστε κάποια πράγματα τα οποία είναι όχι απλά μπροστά στα μάτια μας, δηλαδή εντάξει τι άλλο να πεις, δείχνει και την ποιότητα και, και τη συνοχή και τη λογική ενός κλαμπ το οποίο κλέβει φέτος τίτλους. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια, σε συνδυασμό βέβαια με τους άλλους τους. Τους κομικούς που δεν κέρδισαν τον Κομπότη που άνοιγε η άμυνα και δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ, δηλαδή γελούσαν και οι συναγρίδες. Ψάχνω κόψιμο του Τσαμπούρη 90 λεπτά. Στο ένα σε ένα με τον Κούτρι, ψάχνω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Τι εννοείς? Δεν συμφωνώ με αυτό, δεν είναι... Δεν ήταν σε καλή μέρα, δεν είπα τίποτα. Δεν αποδειχθεί κάτι. Ναι, δεν ήταν σε καλή μέρα. Αν ήθελε να χάσει ο Λεβιάκος, θα έχανε. Εγώ νομίζω ότι σε κάποια φάση ο Σαριφάρ βγάζει ένα τετατέ το άλλος και του βάζει χέρι που το έβγαλε. Για δε στη φάση. Ούτε ήταν συνέχεια ο Ολυμπιακός να κάνει φάση κτλ. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός και πήρε την ισοπαλία. Παρ' όλα αυτά, παρά το έχει συμβεί, παρά τους δύο μηδενισμούς, παρά το σοκ που έχει υποστεί ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή και μόλις τις αφαιρέσεις είναι και πάλι επάνω από τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τεράστια ντροπή τώρα για τον Ολυμπιακό και θα είναι και στο φινάλε. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και πρέπει να το κυνηγήσει και δεν είναι ούτε μικρός στόχος, ούτε τελειώνει το σύμπαν επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα, να υποτιμήσει τους άλλους... Επειδή πήρε το πρωτάθλημα και το κλέψανε. Ναι, να υποτιμήσει τους άλλους στόχους. Όπως οι ποδοσφαιριστές έλεγαν, είμαστε άδειοι, είμαστε εξοργισμένοι, αλλά μας είπε ο Μπίσεσβαρ, θα μπούμε να κερδίσουμε, βεβαίως. Δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση. Και κέρδισαν και δώσαν απαντήσεις και πρέπει να το κάνουν και στη συνέχεια. Και στα άλλα παιχνίδια να βγουν δεύτεροι, είναι θα γραφτεί πολύ ιστορία. Περίεργος, πολύ περίεργος, να δω θα γίνει με τον τελικό. Πάρα πολύ περίεργος. Εκείνος ο Μακαλόνια με κοιμά πού είναι? Εμφανίστηκε πουθενά αυτές τις μέρες? Ποιος? Ο Μακαλόνια με κοιμά. Ο Ρουβάς? Όχι, ο άλλος. Αυτός ο υφυπουργός, ο Δεσπορδέξου. Όχι. Όχι. Μα γιατί? Είχε άλλες υποχρεώσεις. Τι, να μιλήσει για το σοκ του. Πώς τη λένε εκείνη τη μαύρη ρε, που είναι στην Αμερική? Στην τέτοια ρε. Που μιλάνε όλοι. Στην Όπρα, πώς πήγε στην Όπρα. Τελείωσε η Όπρα. Τελείωσε η Όπρα, τι εννοείς? Τελείωσε η Όπρα. Και δεν θα βάλει στον Πειραιά υποψηφιότητα. Άμα, τι ζήγησε, κρίμα. Τα ζήγησε, δεν. Τι κρίμα. Β' Αθηνών. Θα ξεσοκαριστεί τώρα. Β' Αθηνών. Να. Στον Πειραιά. Όλοι μαζί και στη Β' Αθηνών, όλοι μαζί. Όλοι, ναι. Κοντονής, Βασιλιάδης, αγκαλιά όλοι. Ο Φλαμπουρτάρης αυτός πώς λέγεται? Μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Ναι. Μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Χωρίς φανφάρες, χωρίς δηλώσεις. Υπόγεια, υπόγεια. Περνάνε όλα τα πάντα. Έτσι γίνονται δουλειές. Καλά, έτσι γίνονται δουλειές. Δεν γίνονται δουλειές με ευχαριστώ. Ναι. Ούτε με συγγνώμες. Βεβαίως. Κανονικά δηλαδή η δήλωση Ιβάν έπρεπε να είναι ότι το ξέχασα παιδιά, εντάξει δεν έκανα τίποτα, δεν έχω ζητήσει συγγνώμη από κανέναν, νόμιμα το έχω, αυτή θα έπρεπε να είναι η δήλωση. Δεν έχει, δηλαδή σε αυτή τη χώρα δεν έχει κανείς μπέσα να πει α, είπε συγγνώμη, τι ωραία είπε συγγνώμη ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει αυτό, δεν έκανα τίποτα, τι έκανα ρε, μου απειλούν την οικογένεια και δεν λέει γιατί τους απειλούν. Κάποια στιγμή θα πει. Ναι, δεν νομίζω να το ξεχάσει. Θα αναγκαστεί να πει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον πιέσει για να πει. Δεν είναι από τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ αφορά το θέμα. Άτομα. Τι να κάνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επικοινωνείτε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Φίλος γράφει πολύ εύστοχο το σχόλιο για Τσαμπούρη, ούτε με βαλέ δεν έκοψε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 2 για ό,τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Κέρδισε, στο μπάσκετ κέρδισε, στο handball, γυναίκες, άνδρες, πάρα πολλές νίκες. Όχι, τα παιδιά χάσαμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Κι άλλος φίλος επιμένει, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, για το βίντεο από τα αποδυτήρια. Υπάρχουν δύο θέματα για το βίντεο. Το ένα έχει να κάνει με το ότι μιλάμε για υλικό που ανήκει στην αστυνομία και το δεύτερο για το ότι το βίντεο στα αποδυτήρια δεν δείχνει κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει
δεν έχει συμβεί το παραμικρό για να φανεί. Το βίντεο αποδεικνύει φυσικά ότι δεν επικράτησε καμία συνθήκη τρομοκρατίας. Ούτε εντός αποδυτηρίων, ούτε εκτός. Και αυτό είναι και το ζήτημα βέβαια. Γιατί πέρασε μία μισή ώρα για να υπάρχουν εξελίξεις και να βγει ο Στυλιαράς και να λέει ο Κομίνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα παθήματα και τον ΠΑΟΚ που πρέπει να γίνουν μαθήματα και για τους παίκτες του, οι οποίοι τα έχουν κάνει όλα τόσο καλά, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα έχασαν. Έχασαν πραγματικά από τους αντιπάλους τους, γιατί και αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται στην Ελλάδα. Και αυτό το μαθαίνεις. Στη δομή ενός αγωνιστικού τμήματος χρειάζεται, ξέρω εγώ, γραφικός προπονητής. Να διακόπτει το παιχνίδι, να ζαλίζει τα ούμπαλα του διαιτητή για να πάρει ενάμεση σφύριγμα. Γραφικός γενικός αρχηγός χρειάζεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού αυτό μας λέει η φετινή χρονιά. Να έχει και κάποια κιλά, να μπορεί να μπουκάρει, να πουλάει μαμού σου του. Ποδοσφαιριστές καραγκιόζηδες στον πάγκο, να σηκώνονται κάθε 4 δευτερόλεπτα. Ωραία. Παρατρεχάμενοι οι γραφικοί, να κάνουν κινήσεις με το χέρι και να δείχνουν τα γεννητικά τους όργανα στην κερκίδα του αντιπάλου. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο σκάουτινγκ και μέσα στη δομή ενός αγωνιστικού τμήματος ελληνικής ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Αυτά επιβάλλει η νοοτροπία που χτίστηκε εδώ. Εντάξει. Πάλι χθες. Λες και μπήκε στον κουβά με το LSD όταν ήταν 2 μηνών. Όλη την ώρα. Α, ου, σπαρταρούσε, έκανε. Σε παιχνίδι που τον παίζει 100-0. Τον Ουζουνί το λυπήθηκα χθες σε κάποια φάση. Πώς δεν του έδωσε καμιά κλωτσιά. Πώς δεν του έδωσε εκεί τον τέταρτο. Κάποιον. Τέταρτος ο Μάνταλος βέβαια, εντάξει. Θάνος ΑΕΚ. Μάνταλος ΑΕΚ. Όχι, ο Στιμιάδης δεν είναι ΑΕΚ. Ο απέναντι ο επόπτης ήταν ΑΕΚ. Ωραία, του Μπακάρης παρατηρητής διαιτησίας ΑΕΚ. Και η FIFA έχει την ΚΕΔ. Δεν πάτε ρε, να πεθάνετε σε μια γωνία. Αν γίνονται μας τα νεύρα μας τσατάλια, κάθε τις και λίγο. Σαν δεν τρέπεστε, προσφυγόγαυρη. Δεν θα άφηνε κανείς τέτοιο παιχνίδι στην τύχη. Αυτά είναι η αλφαβήτα. Εντάξει, τότε τι... Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Απλά γίνονται με τρόπο, δεν το παραδέχεται κανείς. Υπάρχει ένα επικοινωνιακό επιτελείο που θα προσπαθήσει να διατηρήσει το ηθικό πλεονέκτημα, να κρυφθεί οτιδήποτε αρνητικό έχει συμβεί, όπως η προσπάθεια να γίνει ο Βάτσιος διεθνής. Πολλά, πολλά και διάφορα. Δεν ακουμπάνε το Θάνο σήμερα, τα έντυπα. Εντάξει. Δεν ακουμπάνε το Θάνο. Δηλαδή έκανε ο Κίζας φαγή και ο Θάνος ήταν κύριος, θες. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε και ποδόσφαιρο. Είδαμε παιχνίδι. Έχουμε και τα γύρω-γύρω. Έχουμε δικά σας μηνύματα. Ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα. Αντιδράσεις, δικές σας απόψεις, σχόλια. Μπάσκετ, βόλεϊ στις γυναίκες. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει μια ακόμη άνοδο. Πολλά και διάφορα. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μήνυμα στο 54526. Νάξους μαζί μας την πρώτη ώρα. Η συνεργασία του ΠΑΟΚ με την πρώτη ελληνική εταιρεία παπουτσιών Νάξους έχει ξεκινήσει για αυτή την σεζόν. Nak.gr για να δείτε όλα τα προϊόντα. Με ρεγκίνα είδη, αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Ρεγκίναμπάνιο.gr για τα κορυφαία είδη αξεσουάρ μπάνιου. Και στοίχημαν για στοιχηματισμό και σήμερα. Έχει πάρα πολλά γεγονότα. Παίζουν στην Αγγλία οι μικρές κατηγορίες, έχει μπάσκετ, έχει ποδόσφαιρο και φυσικά προετοιμασία για μια μεγάλη εβδομάδα ποδοσφαιρική με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Champions League και Europa League. Σε λίγο επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, παρά 20, ξεκινάμε ποδόσφαιρο. 26η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με ένα παιχνίδι Τρίπολη-Πλατανιάς. Ο ΠΑΟΚ σε 25 αγώνες
έχει κερδίσει στο γήπεδο 58 βαθμούς. Έχει κάθε δίκιο ο Λουτσέσκου και οι παίχτες του που έχουν παίξει 25 μάτς και ένα του Ολυμπιακού που δεν το έπαιξε, ένα το 26ο. Έχει κάθε δίκιο λοιπόν ο Λουτσέσκου να μιλάει για 58 κερδισμένους βαθμούς μέσα στο γήπεδο. Στα 25 αυτά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ να μην έχει παίξει με τον Ολυμπιακό, μια και ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να αγωνιστεί, γιατί βλέπουμε τι γίνεται όταν αγωνίζεται ο Ολυμπιακός αυτό το τελευταίο διάστημα και πώς εκτίθεται. Η ΑΕΚ στα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει, στα 26-7 παιχνίδια, έχει κερδίσει 57 βαθμούς στο γήπεδο. Παραπάνω παιχνίδια που μέσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βαθμολογία στη Λίγκα με την ΑΕΚ 57 και τον ΠΑΟΚ 55, η οποία αν επικυρωθεί η βαθμολογία και η αφαίρεση βαθμών του ΠΑΟΚ από τον αγώνα με την ΑΕΚ, θα διαμορφωθεί στο, και κατά κύρωση του αγώνα στην ΑΕΚ, θα διαμορφωθεί στο 60-52. Το 58-57 υπέρ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο θα γίνει 60-52 για την ΑΕΚ με τις διαιτητικές, γιατί και οι διαιτητικές δεν είναι μόνο δικαστικές, είναι και διαιτητικές αποφάσεις και δικαστικές. Πάμε να συζητήσουμε και γι' αυτό και βασικά, για αρκετά άλλα θέματα. Αφορμή για την κλίση που κάναμε στο συγκεκριμένο στέλεχος ΠΑΟΚ είναι η αλλαγή στάσης της ΚΕΔ και η μετατροπή της σε μια ΚΕΔ από τα παλιά στο τελευταίο δίμηνο. Καλησπέρα στον κύριο Μάρα Ματεβεκέλη. Έπεσε η γραμμή. Καλησπέρα στο Τουτούτ. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Μάρα Ματεβεκέλη. Γιατί δεν είναι μόνο οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν αλλάξει βαθμολογία. Οι δικαστές αποφασίζουν και με βάση τα φύλλα αγώνος. Έτσι. Και ό,τι γράφτηκε στα συγκεκριμένα μάτια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Μάρα Ματεβεκέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Από Ανάσταση άλλο τίποτα. Πώς είστε, κύριε Τεβεκέλη, πώς είστε εσείς, όλα τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΟΚ αυτές τις τελευταίες ημέρες, μια και προφανώς βλέπετε ότι ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Έτσι, έχει κερδίσει η ομάδα του πράγματος στο γήπεδο και τις τα στερούν εκτός γήπεδου. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να πάθεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση για ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν, να προσφέρουν, βλέποντας αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εγώ προσωπικά είμαι και απογοητευμένος, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν άτομα προσωπικότητες πλέον στον χώρο της διαιτησίας. Είναι όλοι διαιτητάκια, συγγνώμη, της σειράς. Αυτό όμως, τα μηνύματα συνήθως έρχονται από την ηγεσία της ΚΕΔ, εντάξει. Γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, βλέπουμε μια αλλαγή στάσης της ΚΕΔ τελευταίο δίμηνο, που καταλαβαίνετε τώρα κι εσείς ότι οι ορισμοί είναι περισσότερο παραγγελιά και όχι ορισμοί. Εκτός αν κάνουμε λάθος. Στο περίπου, βλέποντας και ορισμένες την συμπεριφορά της ΚΕΤ προς ορισμένους διαιτητές που κάνουν ένα λάθος υπέρ της μία ή της άλλης ομάδος. Η αντίδρασή της στη συνέχεια, πώς είναι δηλαδή τώρα, ας πούμε ένα παράδειγμα, ο Διαμαντόπουλος του Ξάνθου, ο ΑΕΚ Ξάνθη, πριν από 5 αγωνιστικές δεν είχε δώσει ένα απέναντι στην ΑΕΚ, από τότε έχει να ξεναοριστεί. Ενώ σε σύγκριση με κάποιους άλλους διαιτητές οι οποίοι κάνουν το λάθος, το σοβαρό και μετά από 2-3 εβδομάδες ξαναβλέπουμε. Ένας βοηθός που λάχασαν από 24 πρώτου είχε κάνει ένα goal offside που έβαλε ο ΠΑΟΚ να ετοιμάσει στο κύπελο με τον Ατρόμητο. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Αυτά όλα είναι μηνύματα τα οποία δυστυχώς στέλνονται προς τους διαιτητές. Εντάξει, υπάρχει και το άλλο το μήνυμα τώρα. Χθες το ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεν γίνεται να σφυρίζει ο Θάνος που έχει κάνει σε παιχνίδια με την ΑΕΚ τα όργια. 2 πέρσι και 1 φέτος. Αυτό είναι ευθύνη του κυρίου Περέρα, ο οποίος δεν ξέρω, δεν είναι καθόλου προσεκτικός στους ορισμούς τους οποίους κάνει. Εντάξει, εγώ βασικά αμφισβητώ αν υπάρχει Περέρα. Υπάρχει. Αυτό υποτίθεται ότι λέγεται, ακούγεται ότι υπάρχει. Λέγεται και ακούγεται. Τελευταία έγινε και άλλη κίνηση, λέει το ότι τι μας θέλουν αυτούς τους ξένους. Τώρα ήρθε κι άλλος, ήρθε και ο Μωρέν, θα έρθει κι άλλος. Καμιά δεκαριά θα μαζευτούν, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι μια δουλειά την οποία μπορούν να κάνουν 2 άτομα. Όλοι και όλοι.
Ναι, εδώ όμως επειδή κουνάει το δάχτυλο η FIFA με απειλή για Brexit και χιλιαδιό, ένα πράγμα τη αφήσανε και τα έχει κάνει ανά κάτω. Η FIFA σε ποιο κουνάει το δάχτυλο? Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μα η διαιτησία είναι δικιά τη. Τα λάθη ξεκινάνε και γίνονται από του διαιτητέ. Μήπω πρέπει να κουνήσει τον εαυτό τη στο δάχτυλο? Μα αυτό είναι το ερώτημα. Μα να σου πω κάτι, δηλαδή τώρα μα απειλούν με Brexit και με παραμύθια τούμπανα. Οι αθλητικοί δικαστέ είναι ανεξάρτητοι δικαστές, είναι ενεργεία δικαστές. Η διαιτησία είναι της FIFA και της UEFA. Ποια ΕΠΟ? Στο τι φταίει η ΕΠΟ? Ποια είναι η ευθύνη της ΕΠΟ γι' αυτό? Η ευθύνη της ΕΠΟ πιστεύω είναι ότι πρέπει να τους φωνάξει, να τους ταρακουνήσει όλους και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κύριε Τεβεκέλη, για να το δούμε λίγο από την αρχή, γιατί αλλιώς ξεκίνησε το πράγμα και εσείς ως ΠΑΟΚ και εμείς και πολλοί άλλοι μιλούσαμε για μια αλλαγή, για μια διαφορετική κατάσταση. Μα υπήρχε η διαλλαγή και φαινόταν η αλλαγή. Γιατί πλέον γινόταν λάθη σε βάρος όλων. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο χρονικό σημείο. Και υπέρ όλων. Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχει κάποιο χρονικό σημείο στη σεζόν όπου αυτό διαφοροποιήθηκε? Το έχετε επισημάνει, το έχετε βρει, αν υπάρχει? Κοίταξε, αν θα κάτσεις να δεις τα παιχνίδια, δεν είναι μόνο προς το τέλος της σεζόν. Υπάρχουν παιχνίδια και από πιο μπροστά που βλέπεις κάποια λάθη τα οποία δεν δικαιολογούνται να γίνουν. Δηλαδή, εκτός αυτού όμως και βλέπω και την επικοινωνιακή πολιτική που υπάρχει γενικά σε όλα τα μέσα. Σε όλα τα μέσα. Δηλαδή, θα σου πω ένα, τρία παραδείγματα. Ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικός. Έχει μείνει σε όλους ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε τον goal με offside. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάμε όμως δευτερόλεπτα πριν έχει δει Mars Benalty υπέρ του ΠΑΟΚ, το οποίο ο κ. Κομίνης και ήδη... Καταρχάς, σε αυτό το θέμα να ξαναγυρίσουμε, ο Κομίνης δεν έπρεπε να οριστεί στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι λάθος ορισμός από την ώρα που υπήρχε ο τελικός του κυπέλου. Πρώτο και βασικό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, για αυτό που λέτε, θα κατηγορήσει εσάς, γιατί δεν αντιδράσατε πριν το παιχνίδι. Μα να αντιδράσεις τι να κάνεις, να φωνάξεις να πεις τι. Να φωνάξεις να πεις τι. Δηλαδή, αν φώναζες δηλαδή θα άλλαζε αυτό που έκανε. Πορτοφανές στα χρονικά της ελληνικής της παγκόσμιας διαιτησίας, φύγαμε στη σέντρα και ξαφνικά αρχίσαμε να το συζητάμε. Σέντρα ο βοηθός, σέντρα ο Κομίνης, ξαφνικά κάτι μας έπιασε στο δρόμο, κάτι μας σταμάτησε στο δρόμο, κάποια σκέψη μπήκε στο μυαλό μας και αρχίσαμε να το συζητάμε. Ναι. Αλλά αυτό... θα γυρίσω στο προηγούμενο. Πάμε στα Γιάννενα. ΠΑΟΚ Γιάννενα, υπάρχει goal offside πράγματι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι και το σημείο πρέπει να έχει 4-0-4 να κερδίζει. Το goal είναι πράγματι offside. Κανένας δεν ασχολήθηκε όμως με τον πέναλτι που δεν έδωσε ο διαιτητής. Τσίλωσε στη συνέχεια κάπου στο 20, τόσο με χέρι του Μπέριου. Πάμε στο ΠΑΟΚ, στο Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Ναι, ακυρώθηκε κανονικό goal του Πλατανιάς σε μια πολύ δύσκολη φάση. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τον πέναλτι που δεν μας δόθηκε στο χέρι του Καρυπίδη. Όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, και αν θυμάστε ένα διάστημα, όλοι οι κύριοι από κάτω, ιδιαίτερα της πρωτεύουσας, ασχολιόταν με το ποιος είναι ο Χαλίφης. Τελικά, μήπως είναι άλλος ο Χαλίφης. Μήπως πρέπει να το δούμε αυτό ξανά. Συμπίπτει αυτή η αλλαγή από την ώρα που αποχώρησε, απομάκρυναν τον κύριο Κουκουλάκη, ή είναι τυχαίο? Και με την απομάκρυνση του κύριου Κουκουλάκη, να θυμάστε, κάποιοι πανηγυρίζαν, έτσι. Για θυμίστε μας. Όλα τα site κατά κάτω γράφανε, ας πούμε, ότι επιτέλους φεύγει. Επιτέλους έρχεται ο κύριος Μωρίν, ο οποίος έχει εδώ και ένα μήνα έχει έρθει, αλλά εγώ δεν τον έχω δει, ούτε τον έχω νιώσει ακόμα ότι υπάρχει, είναι στη γέδα. Λέτε για τον Κούλα Χασάν, τον βοηθό, που το έκανε βοηθό, το λάθος με τον γκολ του Πέλκα. Στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Δεν έχει ξαναπαίξει. 24 πρώτου. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει. Πάμε για 3 μήνες. Ναι. Τόσο δεν τιμωρήθηκε ούτε ο Βάτσιος. Που έδωσε ένα για το πέναλτι. Έδωσε ένα ακριβώς. Ο κ. Βάτσιος σε 3 αγωνιστικές είχε γυρίσει. Και μας λέτε για το. Μα σας λέω και ο Διαμαντόπουλος. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό ναι. Περάσανε σε ένα μάτσο που έλεξε 4-0. Έτσι από το πρώτο ημίχρονο. Όπου υπάρχουν και goal of sight κτλ. Αυτές είναι τακτικές. Ξέρουμε το λάθος του διαιτητή. Ναι, αυτές είναι τακτικές εγκληματικής οργάνωσης. Τότε περνούσαν μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν θα ξεχάσω τότε ο Μίτσιος στην Καλονή που έφτασε σε ένα σημείο τον Άγγελο να θέλει να πάρει την ομάδα να φύγει. Ναι. Έκανε 13 λάθη σε βάρος του ΠΑΟΚ και μετά από 2 εβδομάδες ξαναορίστηκε. Και ο Σπάθας για ένα πέναλτι στα Γιάννενα
υπέρ του ΠΑΟΚ, τον βάλανε μετά από 8. Έκανε 1,5 μήνα να παίξει. Ναι, ναι, αυτές είναι τακτικές, δηλαδή από τότε εφαρμόζονταν, έτσι παίρνουν τα μηνύματα. Και λέτε ότι ξαφνικά εδώ και λίγο καιρό εφαρμόζονται και πάλι. Ναι, βλέπουμε ότι με τον τρόπο του στέλνουν μηνύματα προς τους διαιτητές. Κάποια στιγμή ο κύριος Μελισσανίδης πήγε στην ΚΕΔ. Ο κύριος Σαββίδης δεν πήγε. Εντάξει, και ο κύριος Μίχερς πήγε κάποια στιγμή στην ΚΕΔ. Αυτό με το... Τώρα, πριν, πρόσφατα. Όχι, μετά από κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο παιχνίδι, είχε πάει και ο κύριος Μίχερς. Είχε συναντηθεί με τον κύριο Περέιρα. Εσείς δεν το δημοσιοποιήσατε αυτό. Πώς δεν χρησιμοποιήθηκε, είχε βρεθεί προς τα έξω. Όχι, λέω ότι οι άλλοι το επικοινώνησαν, το δημοσιοποίησαν, το έπαιξαν σε εντυπώσεις. Τώρα θα πάει, μετά θα πάει. Έγινε μεγάλο θέμα. Έγινε μεγάλο θέμα. Πείτε μας λίγο, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει γίνει στα παιχνίδια. Γιατί έγιναν δύο παιχνίδια, και με τον Αρετόπουλο και με τον Κομίνη, όπου το φύλλο αγώνος ως το πιο σημαντικό στοιχείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τις αποφάσεις των δικαστών. Πώς κρίνεται ένας διαιτητής που κάνει εσκεμμένο λάθος στο φύλλο αγώνος? Δηλαδή, ποιος τον καταρχάς κρίνει... περίμενα ίδιο και οι τρεις αυτοί, είναι ο κύριος Ποντίκης, ο κύριος Αρετόπουλος και ο κύριος Κομίνης, έχουν υποβάλει τις παρατήσεις τους. Γιατί αλλίωσαν το πρωτάθλημα, γιατί δημιούργησαν τόσο σοβαρό θέμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να απειλεί η UEFA με Brexit. Η υπεύθυνη είναι αυτή και κανένας άλλος. Από εκεί παρέτησε και μετά, τελευταία χρόνια περίμενα... μόνο ο Κίζας. Μόνο ο Κίζας Καλφόβου είχε αυτά που είχε, ναι. Και είπε άντε γεια σας. Μόνο αυτός, κανένας άλλος. Που αισθάνθηκε ότι έκανε ένα λάθος. Από την άλλη δεν έχω δει να έχουν καλέσει τον κύριο Αρετόπουλο σε απολογία, για ποιο λόγο χωρίς να ενημερώσει, από ό,τι έμαθα και ΔΕΠΟ, κανέναν, απάντησε με ψευδή στοιχεία στην κυρία Σκολαρίκη. Και λέω ψευδή γιατί άλλα έγραψε στο φυλαγόνος, άλλα αισθάνθηκε και άλλα απάντησε εκεί πέρα. Ο κύριος Τομίνης μας έλεγε ότι εγώ τελείωσα. Πώς εννοούσα, τον τελειώσουν άλλοι ή τελείωσε ο ίδιος? Εκείνο το βράδυ και έχουν κάνει τόσο έγκλημα σε βάρος της ομάδας μας, τόσο μεγάλο έγκλημα, και η έννοια τους ήταν ότι τελειώσανε. Να φανταστείτε, δηλαδή εγκληματίσανε κατά κάποιας ομάδος, τις πήραν το πρωτάθλημα, το δώσαν σε άλλους. Και το μόνο που τους έννοιαζε είναι ότι τελειώσανε, αν θα τους τελειώσανε όμως από ό,τι κατάλαβα άλλοι, όχι αυτοί, ή από μόνοι τους, να έχουν αυτά που χρειάζεται και να πούν άντε γεια σας, έκανα λάθος, γεια σας. Ποιοι τώρα ο Κομίνης? Ο Κομίνης τώρα, άμα κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, τι έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα σταθώ, επειδή λένε πολύ για την υπόθεση του Ήβιτς και το Κουτάκι, που το βάζουν στην ίδια καμία κλίμακα. Σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, όχι, εγώ θα θυμίσω, κύριε Τερακέλη, πώς φυρίζει με το που μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο ο Κομίνης εκείνο το παιχνίδι. Αποβάλλει σε χρόνο 0 τον Ουάρτα χωρίς να έχει κάνει ούτε ένα μαθαίνει. Ακριβώς. Γιατί τον ενημέρωσαν ίσως ότι έχει κάνει ένα λάθος πιο μπροστά. Και πάνε... Δεν θα σταθούμε εκεί όμως. Άμα πάμε στα πίσω θα βρούμε πολλά. Δεν χρειάζεται να πάμε πίσω. Μπροστά θα κοιτάμε. Και άμα τους ξαναδείτε στους πίνακες αυτούς, τι γίνεται? Άμα δείτε τον Θάνο διεθνή... Εγώ αν ήμουν αυτός που θα αποφάσισε, θα έθετα... Όπως αναγκάσαν κάποιοι τον Γκίζα να φύγει, γιατί τι έκανε ο Γκίζα σε σύγκριση με το χθεσινό Θάνο? Εγώ λέω ότι, ότι αν πούμε... Τι έκανε ο Κίζας στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σε σύγκριση με το χθεσινό Θάνο, που σε τρία μαρκαρίσματα που ήταν, δεν ήταν φάουλ, έβγαλε και η κόκκινη κάρτα, που σε μάρες μπέναλτι του, ενώ ήταν μπροστά του, όπως ήταν μπροστά και στο περσινό ΠΑΟΚ ΑΕΚ, που έκανε τον μπέναλτι ο Σιμόης που κλώτησε τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Και γιατί δεν απέβαλε και τον... Βράγιος όταν με αγκονιά χτύπησε στο κεφάλι του παίχτη του Παναθηναϊκού. Κύριε Τερακέλη, νομίζω ότι μετά το Βάτσιο θα θέλουν να κάνουν διεθνή και τον Θάνο. Αυτή θα είναι η αντίδραση. Άμα το πετύχουν και αυτό, τι καθόμουν στο ποδόσφαιρο, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Ναι. Επειδή είναι ο Χαλίφης άλλος, γι' αυτό το λέω, ότι οι εντυπώσεις περάσανε έτσι. Αλλά δουλειά γίνεται παλού. Μήπως τελικά αυτό το σύστημα που πωλείται από μεγαλομέτωχο σε μεγαλομέτωχο τόσα χρόνια ξαναπουλήθηκε πουθενά, κύριε Τεβεγγέλη? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, Σταύρο. Μάλιστα. Τι να πω. Ξέρω ότι έγινε ένας αγώνας να διορθωθούν τα πράγματα, να κάνουμε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, ότι έχουν αλλάξει όλα, ότι μπαίνουν μέσα ελεύθεροι να παίξουν, να σφυρίξουν για τον εαυτό τους πάνω απ' όλα. Να δείξουν ότι αξίζουν, να δείξουν ότι μπορούν, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω αυτό το πράγμα να γίνεται.
Για τον, κύριο Παπαπέτρου, άλλα... που, για τον κύριο Παπαπέτρου που χάθηκε ενώ ψηφίστηκε από τους ποδοσφαιριστές ο κορυφαίος, έχετε κάποια εξήγηση? Και γιατί ο Σιδηρόπουλος έπαιξε στην Τρίπολη ενώ υπήρχαν τα τέρμπι μπροστά? Όχι, αυτά είναι θέματα, σου είπα. Έχουν γίνει πολύ λάθος ορισμοί στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, είναι λάθος. Οδηγούμαστε, είναι... δηλαδή, οδηγούμασταν στο να μην έρθει ο κ. Σιδηρόπουλος στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Οδηγούμασταν στο να μην... Σου λέω και πάλι, για ποιο λόγο να έρθει ο Κομίνης όταν υπήρχε αυτό το παιχνίδι του τελικού του περσινού. Ναι. Η άμυνα όσων λένε για τον Κομίνη, τέλος πάντων, είναι ότι ήταν πολύ καλός κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι λένε. Πολύ έκανε... καλός, γιατί δεν του έτυχε καμιά δύσκολη φάση, ναι, σε τέτοιο επίπεδο, να ξέρει τι να κάνει. Μόλις του εμφανίστηκε. Μάλιστα. Μα δεν έχει ξαναγίνει σέντρα ο βοηθός, σέντρα ο διαιτητής. Ο διαιτητής, οι ποδοσφαιριστές πανηγυρίζουν με τον κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει, αυτό θα ίσως να το βλέπουμε από εδώ και πέρα στο ΒΑΡ. Έτσι. Ναι. Αλλά θα το βλέπουμε για να διορθώνονται λάθη. Εδώ και να το πούμε και ξεκάθαρα. Έχετε πεντακάθαρο γκολ είναι. Ο νομοθέτης σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει επηρεασμό. Ο Βάρκας, όλοι είδαμε ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου. Έκανε την εκτείναξή του, δεν βρήκε την μπάλα του και έκλειγε τη μοίρα του. Πώς και ξαφνικά αν έχουν φύγει στη σέντρα ενώ πανηγυρίζουν οι πάντες, και ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο, ότι σε δύο παιχνίδια που ο κόσμος ήταν κυριολεκτικά φανταστικός, χάθηκαν 9 βαθμοί. Ναι. Σε δύο παιχνίδια που ο κόσμος ήταν κυριολεκτικά φανταστικός. Μιλάνε, ας πούμε, γιατί έκανε την Μπούκα ο κύριος Σαββίδης. Τι να δει ο άνθρωπος. Πριν από δύο χρόνια είδε τον παπά να κάνει κάτι τέτοια. Και ξαφνικά μετά από τόση προσπάθεια, τόσο αγώνα για να πετύχουμε, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχουν σωστά συνδείγματα, είδε πάλι να έρχεται κάποιος να του κλέβει όλα αυτά τα οποία επένδυσε. Ο σύμμαχος να το κάνει αυτό. Εδώ τώρα... Μας περιγράφεται λοιπόν μια κατάσταση η οποία είναι δεδομένη. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, κύριε Βεγγέλη? Υπάρχουν ακραίες απόψεις φίλων, οπαδών του ΠΑΟΚ. Εσείς τι βλέπετε να γίνει? Καταρχάς, στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να έχουμε ακραία. Ναι, αλλά έχουμε κάνει ακραία τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα? Ποτέ δεν θα εξετάζουμε κάτι το ακραίο. Ποτέ μα ποτέ δεν θα κοιτάζουμε κάτι το ακραίο. Ναι, υπάρχει τελικός κυπέλου. Θα ξεκινήσει μια νέα σεζόν. Τι θα γίνει? Να υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Ότι... υπάρχει μίσος, έτσι. Όχι. Δηλαδή δημιουργείται μίσος. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Αυτό είναι το... Και να σου πω κάτι. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο κόσμος μπορεί να λέει μαδικήσανε, να φωνάζει, να κλαίει, αλλά όταν δεν ευνοούν το χέρι, το απολαμβάνει. Ήμουνα παρατηρητής στο παιχνίδι μετά την υπόθεση Βάλεν που βγήκε η απόφαση υπέρ του Ολυμπιακού και ένιωσα την πίκρα που νιώθαν οι τότε οπαδοί της ΑΕΚ, οι παράγοντες. Η τότε original, ναι, που τότε ήταν περίπτωση διαφορετική, έτσι. Ήταν μια περίπτωση καραμπινάτη, αντικανονική συμμετοχή, που ο άλλος είχε το νόμιμο δικαίωμα να το κάνει και να πάρει τους βαθμούς του. Εδώ που μέτρησε ένα γκολ, μπήκε ένα γκολ, μέτρησε, ακυρώθηκε, ξαναμέτρησε. Αυτός ο κόσμος πώς θα αισθάνεται, πώς πρέπει να αισθάνεται δηλαδή? Όχι, κανείς δεν παραδέχεται. Ούτε το φετινό, ούτε το περσινό πέναλτι του Κρέσπου. Δεν έχουν τη δύναμη να το τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Μάλιστα. Σου είπα ότι επικοινωνιακά βγαίνει οτιδήποτε είναι υπέρ μας. Τα εναντίον μας δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Ναι. Ποτέ τίποτα. Δηλαδή και παρακολουθώντας τώρα και την εκπομπή της Δυτικής Κυριακής, βλέπω στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ο κ. Βασιλάκης λέει ότι δεν βλέπω πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει πέναλτι. Οι ποδοσφαιριστές που είναι γύρω από τη φάση δεν μιλάει κανένας και κατά τον κύριο Βασιλάκη δεν υπήρχε πέναλτι. Καλά, κατά τον κύριο Βασιλάκη... Προχθές το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Προχθές το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το γκολ είναι πεντακάθαρο, ξεκάθαρο, δεν υπάρχει επηρεασμός. Και χθες άμα είναι έτσι το γκολ της ΑΕΚ που ήταν ο Χρυσοδουλόπουλος μέσα στην περιοχή, με συναισθία πρέπει να είναι δύο offside. Δεν είναι όμως. Δεν είναι offside. Και μόνος του το είπε ότι δεν είναι γιατί δεν επηρεάζει. Ο Μαωρίτσο πώς επηρεάζει? Αν ακουμπούσε η μπάλα επάνω του, ναι, θα επηρεάζει. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το μίσος που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και εγώ πιστεύω ότι δεν χάθηκε μόνο το φετινό πρωτάθλημα, εννοώντας όσον αφορά στην αξιοπιστία του. Αυτό που κινδυνεύει είναι το επόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σίγουρα, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη σε οτιδήποτε γίνεται.
Δυστυχώς η κατάσταση έχει γίνει πολύ χάλια και από εδώ και πέρα πλέον θα μετράμε, θα βλέπουμε κανένα ράουτ ανάποδα και θα τρελνόμαστε. Μάλιστα. Πάνω που είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε και να λέμε ότι ναι, είναι ανθρώπινο λάθος, ναι, είναι ανθρώπινο λάθος, ναι, έγινε γιατί έτσι το είδε, ναι, έτσι πιστεύουμε ότι είναι. Δυστυχώς από εδώ και πέρα και ένα ράουτ ανάποδο που θα βλέπουμε, θα λέμε, όπ, εδώ αυτός είχε πρόθεση και έδωσε ένα ανάποδο ράουτ. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να επιτευχθεί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Τεβεκίδη, σας το δώσω από άλλη πλευρά τώρα. Μήπως τελικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να στείλεις μια ομάδα από πάγκους της, θα κάνει γραφικότητες, ο γενικός αρχηγός θα μπαίνει μέσα να σμπρώχνει κάθε σφύρι, θα έχει ένα μέσο όρο μπουκάς. Με τις αποφάσεις που βγάλανε οι δικαστές, δυστυχώς οδηγούμαστε εκεί. Ότι από εδώ και πέρα, μα ο Ολυμπιακός ήρθε για να μην παίξει και δεν έπαιξε. Και για να θυμάστε, το πρώτο λεπτό σηκωνόταν από τον πάγκο συνέχεια. Απλά είχαμε τοποθετηθεί το δίχτυ, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι μάλλον. Και ο κόσμος ήταν φανταστικά σωστός και καλός, όπως πρέπει να είναι, στη συνέχεια, και δεν τους δώσαμε το δικαίωμα. Δυστυχώς τους το έδωσε ο κ. Κομίνης και ο κ. Ποντίκης. Τους οποίους τους ξέραμε βέβαια. Τους είδαμε και επί το έργο. Υποτίθεται ότι αλλάξαν τα πράγματα και υποτίθεται ότι δεν τους πίεζε κανένας για να παίξουν, να παίξουν διαφορετικά. Υποτίθεται ότι ήρθαν να μας δείξουν ότι μπορούν. Υποτίθεται ότι αλλάξαν κάποια πράγματα. Υποτίθεται. Τα μεγαλύτερα όρια έχουν γίνει τους διαιτητές και στη Δυτική Ελλάδα πάντως. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εκεί τι νερό πίνουν, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Καιρό τώρα εκεί δυτικά. Ναι, γιατί ο Ζαχαριάδης Μακεδονίας είναι καλύτερος. Καλά, ο Ζαχαριάδης. Αυτό πώς το εξηγείτε? Δυστυχώς μπορώ να σου πω ότι είμαι απογοητευμένος από την αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που βλέπω. Δεν βλέπω να υπάρχουν διαιτητές και αυτοί που έχουν κάποια δυνατότητα τους απογοητεύονται με τη συμπεριφορά κάποιων προς το πρόσωπό τους και τα πράγματα δεν είναι βιώνα. Μάλιστα. Όταν δεν έχουν τον τρόπο να διαχειριστούν διεθνείς διαιτητές παιχνίδια όπως το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τι να συζητάμε μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μπήκε μέσα και αυτό ήταν 2 ώρες. Ποιος ο λόγος να κάτσει 2 ώρες. Μπήκε μέσα, ξεκάθαρα είδανε τη φάση στα κινητά τους, καταλάβανε το λάθος που κάνανε και μετά δεν βγήκαν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγήκαν σε 1/4 σε 20 λεπτά. Απέναντίας λέει, είπανε λέει τις ομάδες από το σκηνικό, γιατί δεν ήμουν κάτω και την ώρα ήμουν πάνω, ότι έστειλε τον κύριο Στυλιάρα για να δει ότι το γήπεδο είναι κανονικό, μπορούν να παίξουν. Σφύριξε λένε να βγουν έξω, η ΑΕΚ λέει με ποιο σκορ. Το σκορ δεν ήταν βολικό, οπότε ζαλιζότανε. Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς αυτά είναι πράγματα τα οποία οδηγούν το ποδόσφαιρο 100 χρόνια πίσω. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλή ανάσταση για τον κόσμο. Επίσης, και για το ποδόσφαιρο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Ακούσαμε τον κύριο Τεβεκέλη από την ΠΑΕΠΑΟΚ να λέει κάποια πράγματα. Αλήθειες είναι από εδώ και πέρα τι θα συμβεί. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την παραδοχή από την πλευρά του Γιώργου Σαββίδη ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει ήδη έναν ποδοσφαιριστή, ότι έχει πάρει τις υπογραφές από έναν ποδοσφαιριστή. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι σε ό,τι συνέβαινε και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Γιώργος Σαββίδης μιλούσαν για ενίσχυση. Ήταν κάτι προφανώς τους απασχολούσε εκείνο το διάστημα, έκαναν κινήσεις και αυτό το έθεταν ότι η ενίσχυση και εμείς κοιτάμε την ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Αποκαλύφθηκε στην πορεία ότι έχουν πέσει και υπογραφές με κάποιον ποδοσφαιριστή. Τώρα στην Ουκρανία υπάρχουν ρεπορτάζ για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει προσύμφωνο με τον Χατσερίδη. Δεν είναι κάποια έκπληξη, γνωστή η περίπτωση. Σε λίγο όλο αυτό το ρεπορτάζ τι συμβαίνει με τον ποδοσφαιριστή, με την ομάδα του και με τον ΠΑΟΚ. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με στοίχημα.gr, με Ρεγκίνα και Naxus, τα κορυφαία παπούτσια. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Τεβεκέλη, μια αντίδραση από τον ΠΑΟΚ
και διάφορα στοιχεία για ό,τι συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια και στη διαιτησία. Από κάποιο σημείο και μετά, νομίζω μόλις το παραδέχθηκε και, το φαβορί. Και ο κύριος Τεβεκέλης, υπήρχε αυτή η αλλαγή με τον Κουκουλάκη, κάποιες επισκέψεις κτλ. Έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά και διαιτησίες και αποφάσεις και φύλλα αγώνος και τιμωρίες. Σύστημα οργάνωσης ακριβώς, όπως λειτουργούσε η οργάνωση με τα μηνύματα που έστελνε, που φανερώνουν ότι επιστρέψαμε και πάλι στα παλιά. Υπό την αιγίδα της FIFA, βέβαια, εντάξει. Ναι, βεβαίως, γιατί τον έλεγχο τον διατηρεί η FIFA στη διαιτησία. Λοιπόν, προχωράμε. Οι δηλώσεις θα τις διαβάσετε λίγο και στο ΠΑΟ 24. Όπως θα διαβάσετε και το ρεπορτάζ με όλα τα στοιχεία για τον Χατσερίδη. Γνωστό το θέμα εδώ και χρόνια, η μεγάλη διάθεση του Ιβάν Σαββίδη να φέρει αυτόν τον διεθνή ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ. 31 ετών ο Χατσερίδης, ομογενής βεβαίως με ρίζες ελληνικές, αλλά αγωνίζεται στην Εθνική Ουκρανίας και νομίζω ότι έχει αγωνιστεί 51 φορές στην Εθνική Ουκρανίας. Από τις δηλώσεις αντιδράσεις της προηγούμενης εβδομάδας και ο Ιβάν Σαββίδης και ο Γιώργος Σαββίδης, απαντώντας σε ό,τι συνέβαινε εκτός γηπέδων, έλεγαν για ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Εμείς, στο μυαλό μας, την ενίσχυση, προφανώς αυτό τους απασχολούσε εκείνες τις ημέρες. Προφανώς ήταν ημέρες διαπραγματεύσεων, συζητήσεων ή υπογραφών. Αποδείχθηκε με την ατάκα του Γιώργου Σαββίδη βράδυ Σαββάτου σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ ότι ήδη έχουμε υπογράψει τον πρώτο ποδοσφαιριστή. Ελπίζαμε να είναι άλλος, αλλά τελικά είναι αυτός. Εντάξει. Διεθνής. Μάλλον αυτός είναι. Υπήρχαν τα στοιχεία και πριν. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και σήμερα, όχι μόνο δημοσιεύοντας στην Ουκρανία, αλλά και πολλές λεπτομέρειες για το πώς έχει διαταραχθεί εντελώς η σχέση του Χατσερίδη με τη Δυναμό Κιέβου και για το ότι είναι πεπισμένοι πλέον ότι ο Χατσερίδης έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιό του βεβαίως τελειώνει το καλοκαίρι του 2018. Ο Χατζηρίδης όχι μόνο δεν παίζει στη Δυναμό Κιέβου, αλλά ούτε καν συμμετέχει, ταξιδεύει, γράφουν για τραυματισμούς που δεν υπάρχουν. Έχει διαταραχθεί εντελώς η σχέση των δύο πλευρών. Ο Χατζηρίδης, ναι, είναι και η Ελένη Μπούντου για να μας δώσει κάτι παραπάνω από αυτά που γράφουν οι Ουκρανοί εδώ και λίγες ώρες. Ελένη, καλό μεσημέρι. Ήταν η Ελένη. Τι γίνεται με το τούτο σήμερα, εσύ. Είναι τώρα η Ελένη. Έλα, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι δημοσιεύματα, αλλά έχεις και πιο πολλές πληροφορίες για γεγονότα που φανερώνουν ότι αυτός φεύγει από εκεί και πιστεύουν όλοι στην Ουκρανία ότι έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Ναι, μιλώντας έτσι με Ουκρανία, με την πλευρά της Δυναμό περισσότερο, αυτό το οποίο έχουμε αντιληφθεί εμείς είναι ότι στην παρούσα φάση ο Χατσερίδη αποτελεί ξένο σώμα για την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ουκρανία, υπήρχε και ένας διαπληκτισμός του ποδοσφαιριστή και με τον προπονητή και με τον πρόεδρο της ομάδας. Τις τελευταίες ημέρες και με τον πρόεδρο της ομάδας. Γενικώς δεν διανύει πολύ καλές ημέρες ο Χατσερίδης στην Ουκρανία. Υπάρχει έτσι μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Έμεινε εκτός αποστολής. Το σίγουρο είναι και αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω είναι ότι ο αποκλεισμός του δεν είχε να κάνει ούτε με τραυματισμό, ούτε με κάποια έτσι αρρώστια, αν θέλετε. Σύμφωνα με την ομάδα, έτσι με αυτό το οποίο ανέφεραν οι άνθρωποι της ομάδας, έμεινε εκτός για προσωπικούς λόγους, χωρίς να δώσουν περισσότερο εξηγήσεις τι μπορεί να είναι αυτοί οι λόγοι. Δεν μου λες, επειδή το θέμα παίζει πολύ καιρό, παίζει ξανά από Δεκέμβριο, τότε που είχε πάει ο Γιώργος Σαββίδης στην Ισπανία. Κάποια στιγμή, γύρω στον Ιανουάριο ήτανε, δεν υπήρχε πληροφορία ότι αυτός τα βρίσκει και θα υπογράψει με την Δυναμό Κιέβου για ανανέωση. Υπήρχε διάθεση από πλευράς Δυναμό, προκειμένου οι δύο πλευρές
να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Ναι. Υπήρχαν και πολλά δημοσιεύματα ότι από ώρα σε ώρα θα καθίσουν στο τραπέζι οι δύο πλευρές για να δουν αν υπάρχει διάθεση για επέκταση της συνεργασίας του, γιατί είχαν μπει στο κόλπο, διαβάζαμε και από τα ουκρανικά δημοσιεύματα, ότι υπήρχαν και ομάδες, ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Τουρκία, πέρα από τον ΠΑΟΚ, έτσι, το οποίο έπαιζε ήδη καιρό, υπήρχε και ενδιαφέρον από την Τουρκία και από συλλόγους από την Τουρκία, και ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή Δυναμό και Χατσερίδης, θα καθίσουν προκειμένου να συζητήσουν για νέο συμβόλαιο. Φαίνεται ότι δεν προέκυψε κάποια εξέλιξη ή δεν έγιναν συζητήσεις ενδεχομένως. Η ουσία είναι ότι νέο συμβόλαιο δεν υπάρχει, ή αν θέλετε επέκταση της συνεργασίας του Χατσερίδη με την Δυναμό. Απέναντίας, οι δύο πλευρές φαίνεται ότι δεν διανύουν την καλύτερη περίοδο της σχέσης τους. Ο Χατσερίδης είναι εκτός στην παρούσα φάση, εκτός για προσωπικούς λόγους, όπως σημειώνουν οι Ουκρανοί, οι οποίοι προσθέτουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ρεαλιστική πρόταση που έχει στα χέρια του, ή το ρεαλιστικό ενδιαφέρον, αν θέλετε, που υπάρχει για τον Χατσερίδη στην παρούσα φάση. Είναι η ομάδα που ενδεχομένως να παίζει πιο δυνατά από όλες τις άλλες, ή τουλάχιστον όσες τουλάχιστον υπάρχουν, έτσι. Ναι. Τελευταίο του παιχνίδι είναι στις 4 Μαρτίου με την Ζόρια, που έπαιξε κανονικά στα στόπερ. Η Δυναμό έχει ξαναπαίξει από εκεί πέρα, έχει ξαναπαίξει 18 Μαρτίου. Αλλά είναι όλα αυτά τα στοιχεία που μας λες ότι όχι μόνο δεν παίζει, όχι δεν υπολογίζεται, αλλά είναι στα πρόθυρα να διαπληκτιστεί, το έχει κάνει ήδη με προπονητές. Πάντως το κλίμα από τους Ουκρανούς και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας, δηλαδή οι άνθρωποι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι κατά 90% θα φύγει από την Δυναμό. Θυμάσαι τα οικονομικά δεδομένα του συμβόλαιου του? 1,5 εκατομμύριο. Παίρνει στη Δυναμό Κιέβου. Παίρνει τώρα. Ναι. Δεν είναι πολλά. Ναι, εννοείται. Ας δώσουμε και άλλα 500 μπόνους. 1,5 όμως ήταν 2,5. 2,5, ας δώσουμε 2,5 κάπου. Ελένη, θυμάσαι. Τώρα, ανεβαίνω στη συζήτηση που έχω με τον Ουκρανό. Μου λέει ότι ο μισθός του Χατσερίδη στην Δυναμό, ναι, ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το ελάττωσαν, το έγινε αναπροσαρμογή, κοντά στις 650.000. Άρα εκεί είμαστε, γύρω στα 1.350.000. Μάλιστα. Δεν υπάρχει οικονομικό θέμα ότι δεν συμφωνεί στα οικονομικά. Έτσι, άλλοι είναι οι λόγοι, ούτε καν από ό,τι φαίνεται συζητούν. Και εντάξει, τώρα... Νομίζω ότι το συμβόλαιο που ψάχνει, έτσι διαβάζοντας τις συζητήσεις που γινόντουσαν τότε τον Γενάρη και τον, ναι, Δεκέμβριο, ότι όπως τουλάχιστον εκτιμούν οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι, ότι κάτω από 1 εκατομμύριο είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί ο Χατσερίδης. Είναι το καρσέ του, αν θέλετε, που κυμαίνεται. Δεν είναι απαγορευτικά τα ποσά αυτά για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Και στις 800-900 νομίζω ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή, αν υπάρχει διάθεση τουλάχιστον και από τις δύο πλευρές. 1,98. Δεν υπάρχει περίπτωση να το έχουμε δώσει κάτω από 1,5 εκατομμύριο, αυτό να ξέρετε. 31 ετών. Διεθνής 51 φορές με την Εθνική Ουκρανίας. Προσωπικότητα για το ουκρανικό ποδόσφαιρο. Στην Δυναμό Κιέβου 237 παιχνίδια. Τεράστιες οι εμπειρίες και οι παραστάσεις του, έτσι. Πήγαινε μία στον Κυριακό του Παπαδόπουλου τώρα. Πήγαινε μία. Ναι, δεν αφισβητείται και ο Παπαδόπουλος. Πήγαινε μία στον Κυριακό να δούμε, ρε. Πήγαινε μία στον Κυριακό. Πιο κοντός είναι. Είναι πιο κοντός, ναι. Πιο μικρός είναι. Είναι 26 χρονών. Πιο Έλληνας, παοξής. Βαράει και τη μάνα του. Δύο φορές πιο γρήγορος. Καλύτερος στο build-up. Πιο aggressive. Μπορεί να ορμήξει τον επόπτη να θα κάνει πως σκέφτεται. Εντάξει. Και τι, αν θα πάρει ο Πάκο το Κατσερίδη, αποκλείται να πάρει το Παπαδόπουλο. Πόσους θα πάρει, στόπερ. Πήρε και έναν τσόντα, επειδή δεν μπορούσε να κλείσει τον Μιχάη, πήρε και έναν τσόντα. Το Γενάρη, ούτε προπονείς δεν παίζει. Μιχόγεβιτς. Πού είναι αυτός. Διεθνής Βόσνιος. Ναι. No. Επένδυση για το μέλλον. Ναι, εννοείται. Ρε. Σιγά, βρε Τσίπρα, σιγά, έρχεται η ανάπτυξη. Σιγά. Τι, επένδυση για το μέλλον. Επένδυση για τον Μιχάη. Έχει πολύ καλά στοιχεία και. Τέλος πάντων, μην μιλάμε τώρα με τα ποδοσφαιρικά τώρα, μου ανέβασε το μας στο κεφάλι. Κακός. Άστο καλύτερα. Κακός. Ναι, καλά, κακός. Να πούμε ότι οι δύο πλευρές... τα λέμε με τα Χριστόν μετά. Ναι. Οι δύο πλευρές, Χατσερίδη και Δυναμό, δεν κάθισαν ή αν θέλετε δεν προχώρησαν οι επαφές των δύο, συγγνώμη,
γιατί υπήρχε μεγάλο οικονομικό χάσμα. Φαίνεται ότι η Δυναμό έχει κάποια οικονομικά προβλήματα, οπότε δεν ήταν διατεθειμένη να δώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο ξανά στον Χατζέριδη. Οπότε υπάρχει ένα οικονομικό χάσμα μεταξύ τους. Ίσως είναι και αυτό ένα από τα πολλά τα οποία οδηγούν τις δύο πλευρές σε αυτήν την τεταμένη σχέση που έχουν το τελευταίο διάστημα. Ωραία. Ελένη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Όλα αυτά τα στοιχεία από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Φυσικά οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να βλέπουν από τώρα την επόμενη σεζόν. Τώρα γίνονται. Τώρα γίνεται η προεργασία. Ελπίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ο φετινός, όπως τον είδαμε, να κάνει πράγματα και θαύματα με τον Λουτσέσκου. Έχει λόγο προπονητής στους παίκτες που θα πάρει. Εγώ ελπίζω να έχει συνέχεια. Ναι, να έχει συνέχεια. Να έχει και λόγο τι θέλει να πάρει ο προπονητής. Μην είναι δηλαδή football manager ο ΠΑΟΚ. Ομαλή συνέχεια. Οι βάσεις οι φετινές που είναι πάρα πολύ καλές να διατηρηθούν. Προφανώς ο προπονητής θα μείνει. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό να διατηρηθούν και να υπάρξει ενίσχυση εκεί ακριβώς που ο ΠΑΟΚ έχει. Με τα χαρακτηριστικά που θέλει. Έχει θέματα. Ενίσχυση αποδείχθηκε ότι θέλουμε στο γήπεδο. Κάθε ομάδα θέλει ενίσχυση. Έχει κενά βεβαίως. Εδώ είχε ένα μπακ και μισό εξάρι. Εντάξει. Και ενίσχυση και γύρω-γύρω. Γιατί. Θα λες που δεν έφυγε ο Πύργο στην Κίνα να κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Ναι. Φτάσαμε και εκεί οριακά. Θυμάσαι εκείνη την Παρασκευή. Και ενίσχυση και γύρω-γύρω. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση σε άλλα κομμάτια η ΠΑΕΠΑΟΚ. Λοιπόν, τόσα πολλά πράγματα και δεν είπαμε και τίποτα. Θα είμαστε άδικοι και πάλι με τα άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ, δυστυχώς. Καλή είμαστε στο μπάσκετ. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι που άνοιξε. Πολύ καλές συνεργασίες, μοιρασμένοι πόντι. Εντάξει, κατά ψέματα τώρα. Μάλλον είναι το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων πολλών ετών. Ποτέ δεν είχε πάει. Αν μπήκε ο Πέτεγουεϊ στο rotation καλά, όπως ήταν προχθές, απέναντι σε αδύναμο αντίπαλο. Αν μπει στα παιχνίδια που έρχονται καλύτερα, ναι, όντως είναι το καλύτερο. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ είναι πλέον, έχει αγγίξει την τέταρτη θέση, ισοβαθμή με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά έχει τώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Λαύριο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τώρα είναι λίγο, τα πράγματα λίγο δύσκολα. Εντάξει, φίλε, μόνο τον Ολυμπιακό είσαι. Ναι. Θα τα χτυπήσει. Αλλά θα το παλέψει. Η ΑΕΚ πότε παίζει τώρα. Νομίζω τώρα παίζει. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Ακούσαμε τη θέση της ΠΑΟΚ για ό,τι συμβαίνει τώρα τελευταία και διάφορα στοιχεία για την αλλαγή στάσης και με την ΚΕΔ και με τους ορισμούς. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που υπάρχει για τον Χατζηρίδη και ό,τι συμβαίνει στη Δυναμό Κιέβου με τον διεθνή Ουκρανό. Ένας ποδοσφαιριστής που λογικά με τον Βαρέλα θα κάνει πολύ καλό δίδυμο. Μην σου σταμάτα να με σπάς τα νεύρα, φίλε. Είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή, ρε φίλε. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Πώς θα πάρω το πρωτάθλημα. Να βελτιωθείς. Τι μου δίνει ο Χατζηρίδης. Παραπάνω τον Κρέσπο. Γιατί μου δίνει παραπάνω τον Κρέσπο. Που εγώ ξέρω ότι δεν είμαι ο φαν του Κρέσπο. Αυτό δεν άφησε, δεν μπορεί να αφήσει τίποτα. Ο Κρέσπο έχει μια χρησιμότητα. Καλύτερος, στα μικρά παιχνίδια που χρειάζομαι ταχύτητα. Φιλότιμος. Ωραία. Είναι ξέρω εγώ σαν προσωπικότητα, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά μου δίνει πράγματα. Πώς, δηλαδή, εγώ μόνο στην. Άλλο το να σκέφτεσαι ότι μπορεί να πάρει κάποιον καλύτερο. Φίλε, και άλλο το να συγκρίνει. Το ότι θέλω εγώ να πάρω κάποιον καλύτερο. Έχω διαθέσιμο τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Που έχει όλο το πακέτο. Δεν μπορώ να κοιτάω αλλού. Και στα ίδια λεφτά. Τα ίδια τώρα αυτό είναι σχετικό. 200-300 χιλιάρικα παραπάνω θα είναι. Εσύ βγες και πες ότι δεν αξίζει. Σε ακούω ρε φίλε. Χρειάζομαι Έλληνα. Να νιώθει. Ωραία. Έκανε τον κύκλο στο εξωτερικό. Πού το σκέφτεται. Πού το ξέρεις. Τι πού το ξέρω. Δεν ξέρω. 10 προτάσεις έχει ο Παδόπουλος. Τι. 10 προτάσεις έχει. Πήγαινε εσύ και φάει χιλόπιτα και μετά πάρε το Χατζηρίδη. Πήγαινε, φάει χιλόπιτα. Κλείνει τον ένα σας σίγουρα. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Έναν ψάχνω. Δεν ψάχνω 12. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα συμβεί. Προχθές είδαμε πραγματικά για μένα αυτή η εμφάνιση και η νίκη του Σαββάτου
είναι πολύ πολύ ξεχωριστή μέσα σε όλη τη σεζόν. Δεν μπορεί η ομάδα μετά από όλα όσα έχει πάθει, δεν μπορεί άλλη ομάδα να βγαίνει και να είναι τόσο έτσι σοβαρή, συνεπής και να βγάζει και ένα ημίωρο. Νομίζω το δεύτερο ημίωρο ήταν πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ και να κερδίζει αυτόν τον αντίπαλο. Εκπληκτικός ο Πέλκας. Στα άλλα μάτς έχει κάποια κενά διαστήματα, δεν ξεκίνησε καλά. Προχθές ήταν αφηνιασμένος. Γι' αυτό θέλω Έλληνα. Καλά, εντάξει. Γι' αυτό θέλω Έλληνα. Αφηνιασμένος ο Πέλκας. Πάρα πολύ καλός πάλι. Ο Βιερίνια βεβαίως. Νομίζω ότι και ο Μαουρίτσιο και ο Κάμπος είχαν καλή παρουσία. Ξέχωρα τον γκολ. Πολύ καλή αντίδραση. Σπουδαία νίκη από όλες τις πλευρές. Σπουδαία νίκη. Και για τη βαθμολογία, και για τους στόχους, για την ψυχολογία, για το ηθικό, όλο για το γόητρο όλων. Το πρωτάθλημα έχει κλαπεί βεβαίως, αλλά θα είναι τεράστια επιτυχία τον ΠΑΟΚ να κερδίσει και τη δεύτερη θέση. Τεράστια επιτυχία. Και για την προοπτική που υπάρχει, αλλά και για τα δεδομένα τα φετινά. Πόσα παιχνίδια μας μείναν, 4. Ναι. Έχουμε δηλαδή Πανιόνιο, Ξάνθη, Πλατανιά εντός και Παναθηναϊκό εκτός. Βεβαίως. Είναι το ηλιοφόρος. Είναι ηλιοφόρος. Και ο Ολυμπιακός. Έχει τα Γιάννα τελευταία γνωστική, το πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό είναι. Ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει ούτε την ΚΑΠΑ 20 αυτή τη στιγμή. Έχει και άλλες ομάδες που κινδυνεύουν και θα παίξουν τη ζωή τους με τον Ολυμπιακό. Είναι σοκαρισμένος ο Γκαρθία, ρε. Ναι. Δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το σουτ. Συνεχίζεται. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Ναι, σοκ. Ναι, και μίσος και εκνευρισμός. Αλλά το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Μπράβο στον Λουτσέσκου, φίλε. Μπράβο στον Λουτσέσκου, τον οποίο θα τον παραδεχτώ ακόμα περισσότερο αν καταφέρει να επιβάλλει τη δική του φιλοσοφία στα όσα είναι να γίνουν. Γιατί τους άφησε να κάνουν ό,τι θέλουν. Έχει κερδίσει 100% και ναι, τον Ιβάν. Ναι, αλλά πούλησε παίχτη 27 Γενάρη. Και ο άλλος δεν έχει παίξει ακόμα. Κακό αυτό. Κακό αυτό. Το χρεώνεται και ο Λουτσέσκου. Τον έχω περασπιστεί σε πολύ δύσκολες στιγμές. Βγήκε την ίδια μέρα όμως και ήταν σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Βεβαίως ήταν. Ναι, μην το αφήσεις. Να μην ξαναγίνει. Εννοείται. Ναι. Σήμερα καταθέτει ο ΠΑΟΚ την έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για τον αγώνα με την ΑΕΚ. 2-3 στοιχεία υπάρχουν στα οποία θα ποντάρει ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως βάρος θα πέσει στον Κομίνη και όσα όλα έκανε και όσα όλα είπε στην αντίδρασή του να μην παρουσιαστεί για να καταθέσει. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Στο ότι δεν απάντησε επί της ουσίας στα ερωτήματα που του τέθηκαν και δυστυχώς τα δέχθηκε ο Καποδίστριας. Δέχθηκε να δικάσει με βάση μια αμφιβολία για το αν κάλεσε ή δεν κάλεσε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι το έχουμε πει ότι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι αυτό που παίζει ρόλο. Αλλά υπάρχουν και νόμοι, εντάξει, κάπου στο τέλος. Υπάρχουν και νόμοι, υπάρχουν και στοιχεία. Δηλαδή, εντολή να βγουν οι ομάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι δόθηκε. Τέλος πάντων. Αυτά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και όλα όσα συμβαίνουν στο πρωτάθλημα που συνεχίζεται. Θα έχουμε και κύπελο και το κύπελο. Εκεί θα είναι που η ΠΑΟΚ θα πρέπει από τώρα να σκεφτεί όλα τα δεδομένα, όλα τα ενδεχόμενα και να έχει σταθερή πολιτική. Θα είναι δύσκολο το θέμα του κυπέλλου. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Εντάξει, προφανώς θα. Αν δηλαδή υπάρχουν δεδομένα, θα γίνει με κόσμο, δεν θα γίνει χωρίς κόσμο. Γιατί δεν θα γίνει χωρίς κόσμο. Βασικά, τι κακό έκανε ο κόσμος φέτος, για να το καταλάβω εγώ. Και πρέπει να τιμωρηθεί και με αυτό. 10 αγωνιστικές. Στα εκτός έδρας τους τα κόψανε μετά από 3 παιχνίδια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Και άμα είναι χωρίς κόσμο, γιατί να γίνει στο ΆΚΑ. Ας γίνει στη Νέα Σμύρνη, μια χαρά χορτάρι. Έτσι δεν είναι. Στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ας γίνει στη Νέα Σμύρνη. Ας γίνει κάπου που να έχει καλό χορτάρι. Απλά πράγματα. Γιατί να γίνει στο ΆΚΑ και να ξέρει ο Αραούχο ποια γωνία τον βολεύει να σουτάρει. Γιατί είναι η φυσική του έδρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, μπορεί να είναι η Λάρισα. Μπάλα είναι, δεν, η Λάρισα θα παίξει το μάτς της δεκαετίας. Για όλα τα ενδεχόμενα ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι έτοιμος. Για όλα τα ενδεχόμενα, για κάθε πρόταση που μπορεί να τεθεί από τις 18-20 Απριλίου και μετά, όταν θα ξεκαθαρίσει το ζευγάρι του τελικού. Και φυσικά έχει και διαιτητή και αυτά και τα λοιπά.
έχει πολλές παραμέτρους αυτό το παιχνίδι που βεβαίως είναι μεγάλος στόχος για τον ΠΑΟΚ. Είναι τίτλος. Φυσικά. Πόσους έχουμε? Πολλούς. Κυπέλα πολλά. Έχουν αυξηθεί τα κύπελα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι και όσα και αν έχεις. 7 τίτλους έχω. Και συνεχόμενους τίτλους δεν έχεις κερδίσει. Και τίτλοι. Τίτλοι χρειάζονται. Φίλος σημειώνει ότι για τον Παπαδόπουλο ήδη η Celtic δίνει 5 εκατομμύρια. Αλλά. Δεν ξέρω αν είναι 5, πάντως έχει ενδιαφέρον. Δημοσιεύματα είναι αυτά τα παιδιά τώρα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εγώ τώρα για να λέω κάτι, μπορεί να δεν το κατέβασα ένα πρωί από το κεφάλι μου και δεν σου είπα είναι σίγουρο. Φάει τη χιλόπιτα και πήγαινε αλλού. Δείξε μου ότι κάνεις το σωστό και μετά κάνε το γουστάρεις. Άλλος φίλος σημειώνει αν ο Χατσιρίτης δίνει ταχύτητα στον ΠΑΟΚ. Δεν δίνει ταχύτητα. Και ηρωνεύεται τον ποδοσφαιριστή ότι είναι αργός. Αργός. Εντάξει. Αν έχει προπονητής και μου πει τον θέλω, κανένα πρόβλημα. Τι θα κάνει με τα γραφεία ο ΠΑΟΚ χωρίς να έχει γνώμη ο προπονητής, είναι δυνατόν? Το 2018. Είχε λόγο σου τσίμηρο την πώληση και την αντικατάστασή του. Για τον Μουλέν δεν είχε θετική. Για τον Μουλέν. Τέτοια όλα, τέτοια λόγια. Τελευταία μέρα έγινε τον Μουλέν. Εκείνο ήταν όλο λάθος. Ναι. Είναι καλά. Όλο. Αυτό σου λέει. Μα όλο το όπλο για του χρόνου είναι το ποδοσφαιρικό. Από τη στιγμή που μπαίνει το VAR. Όλο. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν και ο Γιώργος Σαββίδης που αποθεώνουν τον Λουτσέσκου, τον έχουν πάνω από όλους γιατί τους κέρδισε. Καλά κάνουν και τον έχουν πάνω από όλους. Και μπράβο του, πραγματικά αυτό που πέτυχε είναι. Όχι μόνο αυτό. Να τον υποτιμήσουν, να τον αφήσουν δεύτερη-τρίτη μοίρα για το χτίσιμο της επόμενης σεζόν. Όταν από το Μάρτιο τον έχουν ήδη όταν μιλήσει για το. Σε μία γυάλα. Καμιά φορά εκτιμάς και λάθος τις καταστάσεις. Όταν γύρω σου υπάρχουν μόνο γλύφτες και δεν αναφέρομαι για τα στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚ, αναφέρομαι γύρω-γύρω και σου λένε μόνο μπράβο, είναι λογικό να πέσεις σε λάκα. Τα έχουμε ζήσει, Δημήτρη, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ευνηδιάσει. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει πάρα πολλά καλά, φυσικά. Έχει και μερικές αδυναμίες. Ως ποδοσφαιρικός παράγοντας. Τώρα για το Χατσερίδη τι να λέμε. Από το 2012 και που ήρθε στον ΠΑΟΚ έχει αυτό το όνειρο. Ναι φίλε, αλλά καμιά φορά το όνειρο περνώντας τα χρόνια δεν είναι και κανένα όνειρο σούπερ. Δεν είναι να τρελαίνεσαι. Εντάξει, τον είδαμε τον παίκτη, τον αναλύσαμε τον παίκτη, τα λέγαμε πριν προκύψει το θέμα. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, δηλαδή κάπου να είμαστε και πρακτικοί. Λοιπόν, αυτά αν με το. Αν πει ο προπονητής τον θέλω. Άμα τον θέλεις, μπράβο στη διοίκηση, μπράβο και στον προπονητή που τον θέλουν. Κάνα πρόβλημα. Αλλά να πει τον θέλω. Λοιπόν, στο βόλεϊ ανδρών θα ξεκινήσουν οι αγώνες στο play-off τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στις γυναίκες και στο βόλεϊ. Έβαλαν ένα στόχο πριν 2 χρόνια με τον κύριο Αμυρίδη, βεβαίως ηγέτη από το ξεκίνημα. Τότε που έλεγε ο Αμυρίδης ότι δεν συζητάω εγώ για ανόδους, ούτε σετ δεν θέλω να χάσουμε. Και νομίζω ότι πράγματι αυτή η ομάδα των γυναικών 2 χρόνια δεν πρέπει να έχει χάσει σετ. Θα ασχοληθούμε 100% τις επόμενες ημέρες. Έπρεπε και σήμερα, δεν το προλάβαμε με τη θεματολογία που προέκυψε. Αυτή η ομάδα θα γράψει ιστορία, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, ήδη την υπολογίζουν και δημιούργησαν μια ακόμα κατηγορία για να μεγαλώσουν το διάστημα που χρειάζεται για να παίξει την Α1. Αλλά έρχεται αυτή η ομάδα. Έρχεται, είναι θέμα. Σε μια άλλη λίγκα, pre-league, κάπως έτσι την ονομάτισαν. Γιατί αυτό? Όχι. Δημιουργήθηκε τώρα. Πώς δημιουργήθηκε? Για να αργήσει ο ΠΑΟΚ να πάει στην Α1. Έτσι τα καλά καθόλου. Ναι, ναι. Ναι, θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες για να το εμπεδώσουμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό είναι της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ. Βέβαια. Handball ανδρών. Άλλη μία επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό δρόμο. Κέρδισε εύκολα και τον Διομίδη που είναι καλή δυνατή ομάδα. Θα το διεκδικήσει στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Απέδειξε και στο κύπελλο με τον Ολυμπιακό ότι βεβαίως
έχει όλα τα φόντα για να παίξει τον Ολυμπιακό. Στο handball γυναικών, ΠΑΟΚ Άρης έληξε 36-20, πολλά με λίγα. Το Πόλο έχασε, το Πόλο ήταν η ομάδα που έχασε αυτό το διάστημα. Μακριά πρέπει να παίζαμε, πού παίζαμε? Στην Κρήτη νομίζω. Μπορεί να παίζαμε το λιμπόντο στα παιδιά. Λάθος. Και σίγουρα τις επόμενες ημέρες, μεγάλη εβδομάδα, θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε για όλα τα τμήματα. Και ξέρω εγώ πότε έχεις, που παίζεις πόλο και θέλεις να κάνεις ξέρω εγώ προπόνηση. Ωραία. Σταματάς κάπου έξω από τις ποράδες. Πετάς δύο εστίες μέσα και δεν έχει δρομολόγιο απευθείας. Να πας Πειραιά. Με δικό σου, ρε. Δικό σου. Ναι, ρε. Πάρμα εστιοπλοϊκό. Ξεκινάμε έχει από Δευτέρα. Έχει δελφίνια εκεί. Ξεκινάμε από Δευτέρα. Τρίτη μεσημέρι στις ποράδες, ξέρω εγώ, προπόνηση. Μετά κατεβαίνεις. Περνάς Εύβοια, πας λίγο ευθεία. Έξω και από τη Μύκονο προπόνηση. Ωραία. Έτσι πρέπει να το κάνουν τα παιδιά. Δεν χάνεις. Δεν χάνει. Κάτσε ρε φίλε, εδώ η πράσινη έχει για τον Θάνο. Η πράσινη έχει μόνο. Οχ, κιτρινόγαυρη γράφει. Κιτρινόγαυρη. Πανηγυρίσαν τα αδέρφια τους για την 100-0 διαιτησία, βγαλμένη από τα καλύτερα της Παράγκας. Σε πρωτάθλημα που έχει ήδη κριθεί εκτός αγωνιστικών χώρων. Η πράσινη, ορίστε. Ναι. Κατάπιε δύο πέναλτι υπέρ των πρασίνων για ένα γέλια από το Ινσούα. Το πιο μεγάλο γέλιο είναι η κίτρινη του Κουρμπέλη. Απροστάτευτος, σαν πρόβατο επισφαγή, πήγε σε ένα ακόμη ντέρπι Παναθηναϊκός. Με τον διαιτή Θάνο να κάνει όργια μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα των πράσινων, πράγματι. Όντως. Και να χαρίζει τη νίκη στην ΑΕΚ με 3-0. Αλλά όταν δεν σε σέβεται η δικιά σου η δίκηση, θα σεβαστεί ο κάθε Θάνος. Μα από τα πόδια. Γράφουν οι Παναθηναϊκοί. Στα μέσα του μεγαλομετόχου δεν είδα κανένα ταλγκάκι τον Θάνο. Ο Θάνος νομίζω θα είναι το επόμενο project για να γίνει διεθνής. Δεν μπορεί να γίνει διεθνής. Αυτό θα γίνει η προσπάθεια. Εδώ θα είσαι να το θυμόμαστε. Θα το παλέψει ο συγκεκριμένος και οι φίλοι του. Κάνει ό,τι μπορεί από ό,τι φαίνεται, από πέρσι. Από πέρσι. Τελική ευθεία, τελευταία λεπτά για τη σημερινή εκπομπή. Μεγάλη Δευτέρα. Θα συνεχίσει εδώ στον Λίμπερο, στο πρόγραμμα ο Κώστας Βασιλόπουλος για την επόμενη ώρα. Από εμάς και την ΒΙΡΤ. ΒΙΡΤ Ελλάς, η κορυφαία εταιρεία σε εμπορία υλικών σταθμολόγησης και σε εργαλεία, χυρός, χημικά, τεχνικά, ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρα. Μοναστηρίου 291 θα πάτε για να εξυπηρετηθείτε. Για ανακαινήσεις στην αναδομό, anadomo.pavlanakenis.gr, τηλεφωνικά 23-1241-508, η κορυφαί σε ανακαινήσεις. Και για πλακάκι και είδη γηνής, φτύκας με πολλές προσφορές τώρα σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη στην Καροτούμπα Απόλλωνος 37-39. Αυτά από εμάς, με ΠΑΟ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.